Κύριε Σοφιανέ, πώς βλέπετε την πρόβλεψη? Μάθαμε ότι εκτός από τα σκληρά μνημόνια υπάρχουν και τα ήπια μνημόνια. Είναι η πολιτική που ξέπλυνε τη Νέα Δημοκρατία. Η πολιτική που ακολουθήθηκε 4,5 χρόνια έδωσε όθηση σε μια γενικευμένη συντηρητικοποίηση στον κόσμο, σε μια λογική που λέει ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν, τους είδαμε και αυτούς, μία από τα ίδια, και σε αυτό το σκηνικό, σε αυτό το πολιτικό κλίμα δώσαμε τη μάχη. Βεβαίως θα θέλαμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, δεν ξέρω πώς θα αποτυπωθεί. Πέρα από τη σταθερότητα που αποτυπώνει το exit poll, νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει και μια μικρή άνοδος. Αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι πλέον μπαίνουμε στην επόμενη μέρα. Μπαίνουμε στην επόμενη μέρα και για την ατζέντα, τη φανερή ατζέντα που έχει η Νέα Δημοκρατία, και είναι η υλοποίηση των συμφωνηθέντων, είναι το Eurogroup που έρχεται αύριο, είναι η εποπτεία που έρχεται τον Σεπτέμβρη, είναι όλα αυτά τα οποία θα συνεχιστούν, και σε αυτές τις συνθήκες θεωρούμε ότι πρέπει να αποδειχτεί στην πράξη και σε μεγαλύτερη έκταση αυτό που είπαμε προεκλογικά, ότι θα είμαστε το αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία, γιατί προφανώς αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν να κάνουν αυτοί που ψήφισαν μαζί τις μνημόνια, και αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά διαγωνίζονται, θα δούμε και τις κοινοβουλευτικές ομάδες, για να δούμε όλη την γκάμα από την ακροδεξιά του κυρίου Καμένου μέχρι τους υπουργούς του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος δείχνει μια μικρή ενίσχυση των δυνάμεων του ΚΚΕ. Αυτό που πιστεύω αποτυπώνεται βλέποντας και την Αττική, που είμαστε σταθερά τρίτη πολιτική δύναμη σε όλα τα διαμερίσματα της Αττικής. Δεν περιμένατε κάτι παραπάνω? Βεβαίως. Βεβαίως θα περιμέναμε και θα θέλαμε κάτι παραπάνω. Σε αυτές τις συνθήκες της πόλωσης, η ανάδειξη του ΚΚΕ στη σταθερή πολιτική δύναμη, όταν 5 κόμματα που συγκυβέρνησαν ψήφισαν μνημόνια, ψήφισαν πρέσπες και αποσύρονται, καταργούνται και έρχονται κάποια άλλα, σε αυτές τις συνθήκες, εκτός από τη σταθερότητα, χρειάζεται ενίσχυση. Και αυτή πρέπει να δοθεί πλέον και στους δρόμους.